για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για το θέμα των σχολικών καθαριστριών μίλησε κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής On Camera ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, Θανάσης Δασκαλούδης. Θα έχουν αίθουσες οι καθαρίστριες, αλλά θα έχουν ωράριο. Το πρόβλημα που προέκυψε εδώ πέρα στην Καβάλα είναι ότι οι περισσότερες θέσεις που έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι μερικής απασχόλησης και όχι πλήρους απασχόλησης. Πλήρους απασχόλησης είναι γύρω στις 6,5 ώρες, μερικής απασχόλησης είναι 3 ώρες. Και έχει βγάλει και για τις δύο σχολικές επιτροπές 14 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 72 θέσεις μερικής απασχόλησης. Η αναλογία είναι πολύ δυσανάλογο ο αριθμός αυτός. Τα βάλατε κάτω με χαρτί και μολύβι, βγαίνει ή δεν βγαίνει? Βγαίνει λιγάκι δύσκολα. Δηλαδή, εμείς θα προτιμούσαμε φυσικά να έχουμε πολύ περισσότερες καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης. Αυτό άλλωστε είχαμε ζητήσει και από το Υπουργείο. Και επειδή έχω διαβάσει σήμερα και διάφορα δημοσιεύματα ότι δεν ζητήσαμε τις ανάλογες θέσεις, αυτό είναι ψευδέστατο. Εγώ, τουλάχιστον για τη Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί είμαι πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια ο κύριος Κελίδης, λοιπόν, είχα ζητήσει τουλάχιστον μία για κάθε σχολείο. Και στα μεγάλα τα σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή έβγαινα γύρω στις 32 πλήρους απασχόλησης και άλλες 10 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης. Αυτά ήταν τα στοιχεία που ζητήσαμε εμείς. Και τώρα αντί για 32 συν 10 έχουμε 14 και για τις δύο σχολικές επιτροπές πλήρους απασχόλησης. Τώρα αυτό γιατί έγινε? Καταρχήν δεν το αποφάσισε ο Δήμος. Δεν το αποφάσισαν οι σχολικές επιτροπές, ούτε το δρομολογήσαμε. Κάτι τέτοιο. Δεν μας συμφέρει και δεν συμφέρει κυρίως στα σχολεία. Εγώ ήρθα σε αυτή τη θέση για να υπηρετήσω στα σχολεία. Εντάξει. Θα βγει ο καθαρισμός, αλλά θα βγει πολύ πιο δύσκολα σε σχέση το να είχαμε μία καθαρίστρα που θα ήταν 6 ώρες εκεί πέρα. Τώρα θα πρέπει να σπάσουν, να έρχεται μία, να έρχεται μία άλλη ύστερα από λίγο, να έρχεται μία τρίτη. Είναι λιγάκι γρίφος το πώς θα γίνει η κατανομή των καθαριστριών έτσι όπως αποφάσισε το Υπουργείο. Ο ίδιος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα στείλουν επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπογραμμίζοντας τα κενά που δημιουργούνται στο κομμάτι της καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Εμείς είπαμε και νομίζω και με το Δήμο συνεννοηθήκαμε ότι θα στείλουμε και επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών να τους πούμε ότι δεν βγαίνει εύκολα αυτή η κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να εμπλακεί κάπου αλλού ο Δήμος. Όχι. Ο Δήμος απλά πόσο μάλλον οι σχολικές επιτροπές. Οι σχολικές επιτροπές ουσιαστικά δεν θα έχουν καμία σχέση με τις σχολικές καθαρίστριες πια. Δηλαδή μεταφέρονται στο Δήμο και ο Δήμος θα τις μισθοδοτεί. Με βάση τα λεφτά που θα έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Οι καθαρίστριες σε αριθμό είναι πολλές. Το πρόβλημα είναι η μερικής απασχόλησης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή για μια δουλειά στην οποία θα την ανέθετε κανείς σε μια καθαρίστρια να τελειώσει, θα πρέπει να μπουν να αναμειχθούν δύο ή και τρεις καθαρίστριες. Ναι, και πρέπει να δούμε και το ωράριο πώς θα γίνει. Γιατί αν δεν ήταν η περίοδος του κορονοϊού, αυτές οι καθαρίστριες θα φτάνανε. Επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την περίοδο της πανδημίας και θα πρέπει να υπάρχει καθαρίστρια στο σχολείο τουλάχιστον τις 10 η ώρα και μετά, έτσι ώστε να απολυμμένει πόμολα, διακόπτες. Ναι, κατά τη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια, εντάξει, δεν θα γίνεται σχολαστικός, δεν μπορεί να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός κατά τη διάρκεια του σχολείου, αφού το σχολείο λειτουργεί.